Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη μου. Καλό ρεπορτάζ. Αν χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, κοντά μας εδώ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Καλό σας μεσημέρι. Παραμένει κοντά μας και ο Πάνος Πολυζόηδης. Τον είδα τον κύριο Πολυζόηδη. Και διαψευστής. Μισό λεπτό με τη θέση της Νέας Δημοκρατίας, θα τα πούμε. Ναι. Βλέπω, επειδή είστε και των social media, από το πρωί βλέπω σας, είναι διάφοροι που σας κυνηγούν και λένε, σας κάνουν, υπενθυμίζουν αυτή τη δήλωση ότι μου είπε η υπουργός της κυβέρνησης ότι θα κλείσει ο Sky. Μ' άκουσα προηγουμένως τον κ. Πολυζοήδη που είπε ότι είναι ήττα της κυβέρνησης, δεν έκλεισε ο Sky. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση ήθελε να κλείσει ο Sky. Θα μας πείτε ποιος ήταν υπουργός. Το ότι έχασε, όχι, όταν λέμε κάτι κατηδία, δεν το λέμε στην τηλεόραση, αλλά δεν με προκάλεσε, δεν βγήκε να πει. Για να το πω, του είχα πει ότι αν βγει να πει, θα με προκαλέσει. Το ότι σήμερα η κυβέρνηση υπέστη ήττα που ο Sky είπε την πρώτη άδεια και μάθαμε το χαμηλότερο τίμημα, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται να πω παρακάτω, έτσι. Μυαλό έχουμε, συνεννοούμαστε. Πάω όμως λίγο στην δίθεν αμηχανία της Νέας Δημοκρατίας. Καμία αμηχανία δεν υπάρχει. Νέα Δημοκρατία έχει τελείως κρυστάλλινη θέση και φυσικά δεν θα αφήσουμε τον κύριο Τσίπρα να ταΐσει νέο σανό τον κόσμο. Να την ακούσουμε αυτή την κρυστάλλινη θέση, ναι, κύριε Πρόεδρε. Είπα ο κύριος Πολυζοήδης ότι έχει πάρει ένα τεράστιο τίμημα, στο οποίο θα λέει, όπως είπε πράγματι ο κύριος Τσίπρας, θα το μοιράσει στους σεφαθείς κοινωνικές ομάδες. Ναι. Με συγχωρείτε. Το κράτος παίρνει από τη μια τσέπη 246 εκατομμύρια και χάνει από την άλλη τσέπη, από τα κανάλια που κλείνουν, μόνο από τα δάνεια που θα σκάσουν, πάνω από 200. Αν βάλεις αυτά που θα σκάσουν, τις ασφαλιστικές φορές που πληρώνανε, το ΦΠΑ, τον φόρο τηλεόραση κτλ., αυτά που χάνει σήμερα το κράτος είναι πάνω από τα λεφτά που παίρνει. Τι θα μοιράζει ακριβώς, κύριε Πολυζοήδη? Εμένα ρωτάτε. Εγώ η ποια μηχανία τη Νέα Δημοκρατία. Εμένα η άποψή μου είναι αυτή ακριβώς. Το λέω για να ότι ακούσει. Στην περίπτωση του Μέγκα Φερρυππίν έπρεπε να παρέμβει όπως παρενέβη στην περίπτωση Μαρινόπουλου. Σκλαμνή τη Μαρινόπουλου, έτσι, ναι. Και να το σώσει. Θέλω, από εκεί και πέρα όμως. Να το καταλάβουμε και να το καταλάβει λέτε, ο κόσμος. Αυτά που λέτε. Λεφτά εγώ για να μοιράσουν δεν μένουν. Μέσα μπήκε το κράτος από αυτή τη διαδικασία. Δεν κέρδισε το κράτος. Γιατί αν δεν έκλεινε κανένα κανάλι και αν δεν επέμενε στις 4 άδειες, αυτά που θα έπαιρνε. Τα 240 εκατομμύρια, τα 200 εκατομμύρια, τα 180 εκατομμύρια, όσα βγαίναν με τις περισσότερες άδειες, θα ήταν του κράτους χρήματα συν. Τώρα το κράτος έχει συν από τη μία τσέπη, 246, πλην από την άλλη τσέπη όμως. Μάλιστα. Άρα το πλην υπερτερεί. Εγώ συμφωνώ μου και επί της διαδικασίας και των τεσσάρων αδειών, η Νέα Δημοκρατία τι θα... Δεν θα είναι κατανοητό στον κόσμο και ότι ο Τσίπρας θα γράψει πόντους. Ο κάθε Έλληνας που έχει τσέπη και οικογενειακό προγραμματισμό καταλαβαίνει. Όταν για να αγοράσεις κάτι δίνεις 10. Για να το πουλήσεις παίρνεις 8 ή σε μείον 2. Εγώ άρα το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνει ο Έλληνας. Δεν είναι χαζός ο Έλληνας. Για τη θέση της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε πριν ο Πάνος και προκάλεσε την αντίδρασή σας. Εγώ μ' αρέσει η αζωτελική συζήτηση και να πηγαίνουμε με τη σειρά. Άρα, για να μην μας κροϊδεύει ο κύριος Παπάς, το κράτος ζημιωμένο βγαίνει και όχι κερδισμένο. Ως προς το οικονομικό λέω τώρα. Δεν λέω για τα υπόλοιπα. Πάμε στο δεύτερο επιχείρημα. Ότι μπήκε λέει τάξη. Συγγνώμη κύριε Πολυζοήδη και αγαπητοί συνδετημόνες. Δηλαδή ο Μπόμπολας ο εργολάβος δημοσίων έργων μας ενοχλεί γιατί είναι διαπλοκή, αλλά ο Καλογρίτσας ως εργολάβων δημοσίων έργων δεν μας ενοχλεί ως διαπλοκή? Για μιλάμε ονόματα, μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή η διαπλοκή ήταν το όνομα του Μπόμπολα και της οικογένειάς του ή αυτό που λέμε ως διαπλοκή είναι ότι δεν θέλουμε οι εργολάβοι δημοσίων έργων, όπως είπε ο κύριος Καμένος, να μην παίρνουν τηλεοπτική άδεια για να μην έχουν τη δυνατότητα να εκβιάζουν οποιαδήποτε κυβέρνηση? Μία πολύ μικρή παρέμβαση. Εγώ νομίζω ότι είναι αρκετά διαφορετικές οι δύο περιπτώσεις. Γιατί? Διότι αυτό που λέγαμε διαπλοκή μέχρι τώρα, αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα διαπλοκή, ήταν ένα σχήμα εντός του οποίου υποθέταμε ότι κάποιος εργολάβος δημοσίων έργων μπαίνει στα μίντια προκειμένου να επηρεάζει, εκβιάζει το δημόσιο για να παίρνει έργα. Στην περίπτωση Καλογρίτσα πάει ανάποδα. Εμφανίζεται κάποιος εντολοδόχος της πολιτικής εξουσίας για να μπει στα μίντια με την εγγύηση ότι θα τον χρηματοδοτεί το δημόσιο. Αλλά προσέξτε μας το χειρότερο. Είναι πολύ βαρύτερο. Είναι πολύ χειρότερο, συμφωνώ. Αλλά ακούστε και το ακόμα χειρότερο. Την ίδια δύναμη είχε ο Χ εργολάβος σε 8 κανάλια και 10 κανάλια πολιτική επιρροή και την ίδια είσαι 4 και το είπαμε στο λιγοπόλιο, διαπλοκή είναι χειρότερο. Για το καταλάβω, ακόμα στον να το εξηγήσω. Είμαι εγώ βουλευτής. Και για κάποια ερώτηση που έκανα στη Βουλή ή για κάποια πολιτική μου θέση, δεν με συμπαθεί ως καναλάρχης και με κόβει από το κανάλι του. Όταν με κόβουν στο 1 από τα 8, η ζημιά που έχω είναι μικρή. Και η ελευθερία του λόγου με εξασφαλισμένη. Κύριε Γεωργιάδη, όταν με κόβει ο 1 στους 4, αρχίζει η επιρροή που ασκεί πάνω μου να είναι πολύ μεγαλύτερη. Γι' αυτό και εδώ δεν έχει καταλάβει ο πολλής κόσμος ότι τα λεφτά είναι το δευτερεύον ζήτημα. Όταν μιλάμε για τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου, τα λεφτά δεν είναι το πρωτεύον, είναι το δευτερεύον. Και να σου πω, κύριε Πολυζοήδη, για την αμηχανία της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι τώρα συμφωνούμε. Όχι, μας είπατε για την αμηχανία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν βλέπετε αμήχανο. Η Νέα Δημοκρατία αναγνωρίζει το διαγωνισμό. Θα καταργήσει αυτόν τον νόμο. Η Νέα Δημοκρατία θα καταργήσει τον νόμο Παπά.
Το είπαμε από την πρώτη μέρα, το είπαμε στη Βουλή, το ξαναλέμε. Και αυτοί που έχουν πάρει παπά, άδεια... θα τον καταργήσουμε. Αυτό θα φανεί στην πορεία κανένα λόγο της αποφάσεως συμβολίου της επικρατείας. Εμείς θα δώσουμε και άλλες άδειες. Εμείς θα επιστρέψουμε την αρμοδιότητα στο Συμβούλιο της επικρατείας. Το λέμε και στο Sky, που έχει δώσει 43 εκατομμύρια για να είμαστε συνεννοημένοι. Στο ΕΣΟΥΡΟΥ, βεβαίως. Στο ΕΣΟΥΡΟΥ, συγγνώμη. Τι λέτε στο Sky. Λέμε σε όσους πήραν άδεια και σήμερα ότι όταν έρθει η Νέα Δημοκρατία, εμείς θα δώσουμε και άλλες άδειες. Υποθέτω θα τις δώσετε σε ένα τμήμα που δεν θα κάνετε την αθέμητο ανταγωνισμό. Συγγνώμη, κύριε Τζουνό. Ένα λεπτό. Εγώ είμαι ο Κούτα. Κύριε Κούτα, συγγνώμη. Δηλαδή για τον ελληνικό λαό, αν πάρετε 246 εκατομμύρια από 8 κανάλια, αντί να πάρετε 246 εκατομμύρια από 4 κανάλια. Αυτό σας είπα. Όχι, διαφορά. Όχι, αυτό σας είπαμε όλοι. Θα φροντίσουμε να είναι δίκαιο αυτό που θα κάνουμε. Δεν είμαστε άδικοι άνθρωποι. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι ο τρόπος των 4 αδειών στην πραγματικότητα δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα πολιτικής επιρροής στο πολιτικό μας σύστημα. Και αναρωτιέμαι αυτοί οι αριστεροί, αυτοί οι καλοί άνθρωποι. Που έβαλαν, όπως έλεγε και ο Χρυσόγονος, ότι δεν μπορεί να έχεις ως μόνο κριτήριο τα λεφτά. Δηλαδή η αριστερά τι έκανε σήμερα δε του κυρίου Παπά, έδωσε, για να το πούμε αξιστικά, στην πλουτοκρατία. Γιατί για να δίνει ο κύριος Κυριακούς 76 εκατομμύρια. Έχει πει και για τον Εσκομπάρ και για κλιματικές οργανώσεις. Για να δίνει όλοι οι άλλοι 73-75, εσείς 43 έχετε λεφτά. Μάλιστα. Ναι. Έδωσε λοιπόν ο κύριος Παπάς και ο κύριος Τσίπρας στην πλουτοκρατία την μεγαλύτερη επιρροή που έχει δοθεί ποτέ στο πολιτικό μας σύστημα. Μέσα αυτή την πλουτοκρατία έχουν βάλει και τον δικό τους άνθρωπο, τον κύριο Καλογρίτσα. Αναρωτιέμαι, ο κύριος Καμένος θα παραιτηθεί σήμερα? Γιατί προσέξτε εδώ το τεράστιο πολιτικό ζήτημα. Ο κύριος Καμένος μας είπε ότι ο κύριος Καλογρίτσας όχι μόνο δεν πρέπει να πάρει άδεια για την εργολάβος, μας είπε και κάτι πολύ χειρότερο. Ότι ο κύριος Καλογρίτσας διακινεί μαύρο χρήμα. Λέει, συγγνώμη για το καταλάβουμε τώρα εδώ με τους φίλους μου τους αριστερούς που λέτε για το Twitter. Με συγχωρείτε. Δημοκρατία όμως. Είναι δυνατόν να μείνει στη θέση του ο Πάνος Καμένος που μας είπε ότι ο Καλογρίτσας διακινεί μαύρο χρήμα με τον Καλογρίτσα να έχει λευκή άδεια μία από τις τέσσερις? Επειδή είναι ρητορικό το ερώτημα, να συγκεκριμενοποιήσουμε μερικά πράγματα. Έρχεστε εσείς, καταργείτε τον νόμο Παπά και ανοίγετε την αγορά. Σας φαίνομαι αμήχανος, κύριε Πολυζωήδη, ή σίγουρο για το δεκάνο? Όχι, όχι, καταρχάς δεν ομιλούσα προσωπικά. Χρεώσατε μηχανία στη Νέα Δημοκρατία? Καμία. Με βλέπετε να έχω πολιτική αμηχανία? Να κάνω το ερώτημα. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή, καταργεί τον νόμο Παπά. Μάλιστα. Και ανοίγει την αγορά και μπαίνουν και άλλοι παίκτες. Τι τίμημα θα καταβάλουν? Θα καταβάλουν το τίμημα που θα ορίσει το Εθνικό Ιατρολογικό Συμβούλιο βάσει του διαγωνισμού που έγινε του κ. Παπά. Ωραία. Δεν θα χάσει λεφτά το κράτος. Το υπερβάλλον τίμημα. Το κράτος δεν θα χάσει λεφτά. Σύμφωνοι. Θα κερδίσει λεφτά. Μπράβο. Ναι. Το υπερβάλλον τίμημα που κατέβαλε ο κ. Κυριακού, αυτό κατέβαλε το υψηλότερο, ο οποίο έφτασε στα 75 εκατομμύρια. Θα παραμείνει σταθερό? Δηλαδή θα έχετε μία αγορά με εγκατεστημένο, νόμιμο, αθέμητο ανταγωνισμό, διότι είπα, θα λειτουργώ εγώ ως νέος καναλάρχης του δικού σας νόμου, έχοντας καταβάλει, λέω ένα νούμερο στην τύχη, 5 εκατομμύρια για την άδεια, και ο έρμος ο Κυριακού θα κοιτάει να βγάλει το σταθμό του οφείλοντας 75. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για να είμαστε όλοι συνεννοημένοι, για να μην χαλάμε τις καρδιές μας. Πρέπει να κλείσουμε. Για να μην χαλάμε τις καρδιές μας. Η Νέα Δημοκρατία έχει καθαρίσει πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού ότι εμείς θα το κάνουμε. Αν ο κύριος Κυριακός φάσανε 75,9 εκατομμύρια, να τα έχει να τα χειρίζεται. Άρα θα το γνωρίζει ότι εμείς θα δώσουμε περισσότερες άδειες. Άρα θα θεσμοθετήσετε. Όταν πάτσε το κουμπί και πάτσε 75,9, εγνώριζε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί ότι θα δώσει περισσότερες άδειες. Άρα θα θεσμοθετήσετε αυτό το καθεστώς. Θα θεσμοθετήσετε αυτό το καθεστώς αθέμητο ανταγωνισμού. Αθέμητος ανταγωνισμός, κύριε Πολυζωήδη, δεν είναι σήμερα που ο Skype έδωσε 43 και ο Κυριακός 76. Όχι, διότι είναι στο πλαίσιο μιας διαδικασίας. Ναι, αλλά ο ένας έχει δώσει 43 και ο 76. Ναι, αλλά είναι στο πλαίσιο μιας διαδικασίας. Είναι μία διαδικασία. Δεν με παρακολουθείτε. Ο αθέμητος ανταγωνισμός, αυτό που λέτε είναι αν είναι δίκαιο ή άδικο. Ο αθέμητος ανταγωνισμός δεν έχει να κάνει με το αν είναι δίκαιο ή άδικο. Έχει να κάνει με αν έχουμε ως επιχείρηση το ίδιο κόστος. Επειδή πρέπει να κλείσουμε. Εσείς τώρα ως Sky με τον Αντένα δεν έχετε πια το ίδιο κόστος. Με το δικό σας σύστημα έχουμε δύο ειδών σταθμούς. Πάνω μισό λεπτό. Το ερώτημα είναι αυτούς που έχουν μικρά. Πάνω παρακαλώ. Κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό. Όχι, δεν ξεκαθαρίσετε τίποτα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο και να απαντήσετε για να κλείσουμε. Μισό λεπτό. Εάν η Νέα Δημοκρατία τα λέτε εάν και αν και αν, εκλογές έχουμε το 2019. Μέχρι το 2019, σήμερα έχουμε 2016, το τίμημα θα κληθούν να το καταβάλουν
οι καναλάρχες. Εάν ο Sky, ας μιλάμε για το Sky, ας μην μιλάμε για τα υπόλοιπα κανάλια, δώσει 43 εκατομμύρια και έρχεται και δώσετε άδειες με 5 εκατομμύρια, θα επιστρέψετε χρήματα πίσω? Αυτό θα το, δούμε όταν θα έρθει η ώρα εκείνη του νόμου. Το έχω ρωτήσει, αλλά το κάνεις γύρω-γύρω. Όταν θα έρθει η ώρα εκείνη του νόμου. Δεν μπορώ να σου πω εγώ το 2016 τι θα κάνουμε όταν θα γίνουν εκλογές, που κατά τη γνώμη μου θα είναι πολύ πριν το 2019. Όμως θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα πριν φύγω. Θεωρώ αδιανόητο. Αδιανόητο. Εδώ πραγματικά είναι ότι θα αφήσουμε τόσες χιλιάδες ανθρώπους στον δρόμο. Όλοι αυτοί οι αριστεροί που πηγαίνανε δήθεν και κλαίγανε για την ΕΡΤ με τα κόκκινα γάντια στο Σύνταγμα θα βγουν τώρα για αυτούς που θα μείνουν χωρίς δουλειά τα ιδιωτικά κανάλια και είναι πολλές χιλιάδες άνθρωποι. Μάλιστα. Θα βγουν, ναι. Περιμένουμε και να κάνετε συναυλίες. Ξέρετε τι ακόμα δεν μ' αρέσει. Ξέρετε τι ακόμα δεν μ' αρέσει. Ναι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Και θέλω να αναφερθώ ονομαστικά στο Σταρ. Έχει ένα κανάλι το Σταρ. Το Σταρ λοιπόν. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν άψογο υποχρέωση του. Ήταν από τα κανάλια, νομίζω ότι ο Σκάκη ήταν μόνο δύο κανάλια που δεν είχαν προβλήματα, που δεν καθυστέρησαν μια φορά την πληρωμή του στα ασφαλιστικά ταμεία, που δεν καθυστέρησαν μια φορά τη μισθοδοσία των εργαζομένων, δεν κάνανε απολύτω τίποτα. Και φαντάζομαι το ξέρετε εφόσον όλοι κινούμαστε στην τηλεοπτική αγορά. Και πα και το κλείνει αυτό το κανάλι. Εύλογα ερωτήματα. Δηλαδή, ποιο, και τον ποιο άλφα το σήμα και πολλά, που δίνει που αρέσει και στου επενδυτέ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Άρα για να τελειώνουμε. Ευχαριστούμε. Κανένας λόγος πανηγυρισμού δεν υπάρχει τον κύριο Παπά. Χαμένο είναι το κράτος, χαμένη είναι η δημοκρατία από την ελευθερία του λόγου και η διαπλοκή είναι σήμερα ισχυρότερη παρά ποτέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Πάνω πολύ ζώτης, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με αυτιά. Ναι. Για συντάξεις, γιατί έχει και τσεκούρες συντάξεις. Έχουμε και άλλα θέματα, καθημερινότητα.